Ποιος είναι που εύχομαι να είναι για καλό. Αν είναι για τίποτα αρνητικό, δεν θέλω να ακούσω. Είμαι η Κατερίνα Ισουλιώτη μου. Γεια σου, Κατερινάκη. Τι κάνεις? Καλά, σχετικά καλά. Ξέρεις ότι έχει γίνει ένας πανικός, έτσι, το γνωρίζεις αυτό μετά τις δηλώσεις σου. Αυτή τη στιγμή όμως, Βρενό, ότι όλοι λένε ότι είσαι Χρυσαυγίτης, το ξέρεις. Βρε, δεν πάνε να που είναι αυτοί που λένε το ότι είμαι εγώ. Ο Νότης ο Σφακιανάκης είμαι και είμαι Έλληνας και μόνο, τίποτα άλλο, δεν έχω κανέναν άλλο τίτλο. Αυτός είναι. Πες τους να πάνε να γκ***ουμε τώρα. Από όπου και αν προέρχονται, σε όποιο υψηλό θόκο και αν βρίσκονται, που ενδεχομένως να κατηγορήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ανιδιοτελώς λέει και κάνει ό,τι κάνει και ό,τι λέει. Εγώ δεν έχω ιδιοτέλεια. Εσένα σκέπτομαι που αύριο θα έχει δουλειά. Εγώ είμαι τακτοποιημένος. Η τύχη, η ικανότητα, όλα μαζί βόλεψαν, ήρθαν έτσι και εγώ είμαι εντάξει. Εσένα σκέφτομαι. Που αύριο θα σε τυραννίσουν, να σε κλείσουν φυλακή, γιατί θα πεις τη γνώμη σου. Μαρία σου, τη ζωή μου. Εδώ τώρα λοιπόν εστιάζει την προσοχή του κόσμου σε αυτό που δεν πρέπει. Δεν είναι οι δηλώσεις μου που θα έπρεπε να εστιάσει την προσοχή του κόσμου, αλλά αυτά που συμβαίνουν. Τα συμβάντα είναι συνταρακτικά, είναι συγκλονιστικά. Η δικτατορία που αυτή τη στιγμή ζούμε, που φυλακίζει ανθρώπους όπως και αν λέγονται και αν ανήκουν, από όπου και αν προέρχονται, είναι υπαρκτή. Εκεί θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας. Αύριο θα σου χτυπήσουν τη δική σου πόρτα. Τη δική μου. Κατάλαβες, Κατερινάκη μου. Γίνεται πανικός με τις δηλώσεις σου. Ο Κασιδιάρης βέβαια βγήκε υπέρ σου και η Βανδύ αποχώρησε. Δεν περιμένω αν θα βγει κάποιος υπέρ μου ή κατά μου. Όποιος και αν πει το οτιδήποτε και αν πει, όποιος και αν είναι αυτός, για εμένα ή για τον οποιονδήποτε, ας το κάνει με βάση το δίκαιο. Χωρίς να αδικείς λοιπόν τον άλλον, μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε αυστηρή κριτική. Όποιος Κασιδιάρης, όποιος Μιχαλολιάκος, επειδή δεν συμβαίνει όμως αυτό, γι' αυτό αναγκάζομαι εγώ όταν μιλάω δημόσια, όποτε μιλάω, όταν λοιπόν μιλάω δημόσια γιατί κάτι έχει συμβεί στην πορεία μου και βγαίνω και αν μιλάω, τότε λοιπόν λέω αυτά που σκέφτομαι, αυτά που βλέπω, αυτά που βιώνω. Και αυτά που βιώνω δυστυχώς δεν είναι ωραία. Και αυτά που βιώνω δυστυχώς τα επιτρέψαμε εμείς να συμβούν, Κατερίνα μου γλυκιά. Και η Έλενα Ακρίτα, ξέρεις ότι έχει γίνει πανικός. Ότι... Δεν ξέρω τίποτα, η Έλενα Ακρίτα. Τι να μας πει η Έλενα Ακρίτα τώρα. Από πού και σπού να πούμε, σηκώνουν ανάστημα αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στο καθεστώς, αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οι βουλευτές δεν ήταν με το Πασόκ, η μητέρα της. Τι να μας πει τώρα. Δεν τρέπονται λιγάκι που έχουν ακόμα θράσος και βγαίνουν δημόσια και μιλούν. Και Βανδύ... Ότι οι άνθρωποι πεινούν και πηγαίνουν στα σκουπίδια και ψάχνουν για φαγητό. Ευθύνεται ο Νότης, η Κατερίνα. Κάποιοι ευθύνονται. Και αυτοί που ευθύνονται δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Νότι, η Βαντή είπε ότι είναι παιδί μεταναστών και ότι έχει. Εγώ ήμουν μετανάστης. Εγώ δεν είμαι παιδί μεταναστών. Ήμουν ο ίδιος μετανάστης με τη μητέρα μου. Τώρα σε έχει. Τι να μας πει τώρα οποιοδήποτε εσύ, Κατερίνα. Σε έχει στεναχωρήσει αυτό που έφυγε τελευταία ώρα και στιγμή, Δέσποινα. Ήξερες ότι μπορεί να γίνει αυτό, Νότι. Είναι λάθος η επιλογή της. Είναι άκερη και άκυρη. Άτοπο. Εσύ θα ανοίξεις κανονικά 7 του μηνός. Σαφέστατα και θα ανοίξουμε. Μιλήσατε, τη είπες ότι ίσως πώς έφυγες, πώς αποχώρησες τελευταία ώρα και στιγμή ή σεβάστηκες την άποψή της όπως εσύ λες τη δική σου. Έτσι ακριβώς όπως το είπες. Σέβομαι την άποψη και την θέση του κάθε ανθρώπου. Όπως επιθυμώ και απαιτώ σε τελική ανάλυση να σέβονται και τη δική μου. Υπάρχουν άνθρωποι που τάχθηκαν υπέρ της. Έτσι που είπανε μπράβο Δέσποινα. Καλά κάνανε. Τι θα δώσει κάποια συνέντευξη τύπου πριν την πρεμιέρα σου, θα μιλήσει ανοιχτά, δηλαδή. Καλά, ναι, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Όχι, δεν είναι επί της παρούσης. Δεν είναι κάτι το οποίο. Πάντως δεν παίρνεις τίποτα πίσω. Ούτε μετανιώνεις, ούτε φοβάσαι. Τίποτα. Τίποτα δεν παίρνεις από αυτά που έγιναν, έτσι. Θέλω να προσβάλεις. Όχι. Ποτέ. Γιατί το λες τότε αυτό, με προσβάλλεις. Μη μου βάζεις έτσι. Συγκεντρωθείτε ρε, αρχίσετε να κυριολεκτείτε. Η ελληνική γλώσσα είναι απόλυτη, δεν είναι αγγλικά.